Αγαπητές φίλες και φίλοι, ευρισιμότατοι που βρίσκεστε εδώ. Σήμερα αισθάνομαι γνώμων γιατί θα ξεδιπλωθεί εδώ το έργο και η προσωπικότητα του δασκάλου Κώστα Κανουτή, που εκτιμώ βαθύτατα και γνωρίζω προσωπικά ελάχιστα. Σε μια εκπομπή του, ο Βασίλης Βασιλικός, ο συγγραφέας, έλεγε με παράπονο ότι ένα από τα μεγάλα αρνητικά αυτής της χώρας μας είναι ότι δεν τιμά εν ζωή τους ανθρώπους που προσφέρουν. Και αυτό είναι αλήθεια. Η παραδοχή αυτή με κάνει να αισθάνομαι σήμερα ιδιαίτερα ευγνώμονα, γιατί στη Μητρόπολη μας αυτό δεν συμβαίνει. Ένα ερώτημα που θα μπορούσε να θέσει κάποιος είναι αν πρέπει επίσης να τιμά ανθρώπους. Και η απάντηση που θα μπορούσα να δώσω είναι ότι αυτό είναι επιβεβλημένο. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να ορθώσει κάποια πρότυπα ανθρώπων? Πώς αλλιώς θα μπορούσε να δείξει ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος ζωής και σκέψεις από αυτόν που έχουμε συνηθίσει? Θεωρώ ότι και αυτή η εκδήλωση τιμής δεν αφορά μόνο τον τιμόμενο, αλλά κυρίως όλους εμάς. Γιατί μας δείχνει ότι ο δρόμος του Χριστού μπορεί να φαίνεται δύσκολος, αλλά είναι ο μόνος που μπορεί να οδηγήσει σε μια πληρότητα τον ίδιο τον άνθρωπο. Σκεφτόμουν μετά από τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Κώστα Κανουτή στο ραδιόφωνο και αφορούσε το ταξίδι της ζωής του, κατοχή, σεισμοί, πλημμύρες, φτώχεια, 9 παιδιά, 11 στόματα που περίμεναν φαγητό, αλλά κυρίως περίμεναν παράδειγμα, μαθητές, τετράδια, εκθέσεις, παραδόσεις, 40 και ίσως παραπάνω βιβλία, συμμετοχές σε άλλα έργα, χιλιάδες ώρες σε παραδόσεις και σε μαθήματα, άλλες τόσες ώρες σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, ομιλίες σε σχολές γονέων, διδασκαλία αρχαίων ελληνικών. Όλα αυτά δεν γίνονται από άνθρωπο που δεν έχει φλόγα Χριστού μέσα του. Δεν γίνονται αν δεν τον κατατρώει η φλόγα της αγάπης του. Αυτή τη φλόγα πιστεύω ότι μεταφέρει ο Κώστας Κανουτής σε όλο του το έργο, σε όλη του τη ζωή και θα συνεχίσει να τη μεταφέρει. Αν και γνωρίζω ότι κάθε άνθρωπος ως εικόνα Θεού έχει πάντα γωνιές και βουνά ανεξερεύνητα, που κανένας δεν το μάθει, σήμερα θα έχουμε τη χαρά να εξερευνήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της φλόγας του Κώστα Κανουτή, πάνω σε αυτούς που ο Θεός τους διάλεξε να είναι κοντά του σε αυτό το ταξίδι της ζωής. Και είναι πολλοί. Είναι η γυναίκα του, τα παιδιά του, τα άλλα παιδιά του στο σχολείο, οι συνεργάτες, οι φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι της ανακάλυψης, δίνοντας το λόγο πρώτα στον κύριο Νίκο Σαβαζιώτη, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους, σύμβουλος επικοινωνίας, υπεύθυνος των εκδόσεων από Κονταρίκη, επί 19 χρόνια παραγωγός της τηλεοπτικής εκπομπής από Κονταρίκη, που επιμελείτο και παρουσίαζε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, κύριος Σιγνάτη. Θα ανακαλώ τον κύριο Σαβαζιώτη να έρθει εδώ στο ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα το τιμίο που κάνατε να είναι σήμερα κοντά σας. Με πρόλαβε ο κ. Βαραλής, αλλά το έχω γραμμένο και μπορώ να αποδείξω ότι έτσι θα ξεκινήσω. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη Μητρόπολη την Δημητριάδο και ιδιαίτερα στο πολιτιστικό φορέα της Μαρτίν, την Κυβωτώτα Μαρνίτων, γιατί είχε αυτή την ιδέα και όπως είπε ο κ. Βαραλής, κατά τις ακολούθησης έχετε αυτή την εσείς τέτοιες εκδηλώσεις, να τιμάμε και να λέμε ένα μπράβο στους ανθρώπους που έχουν ανοίξει κάποιο δρόμο, στους πρωτοπόρους, στους αγωνιστές. Γιατί εδώ στην Ελλάδα συνηθίζουμε να τους κάνουμε μόνο μνημόσυνο, αυτό που φύγει από τη ζωή. Και αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, γιατί πρέπει να βγουν και μιμητές. Και εκτός τούτου, νομίζω ότι θα το στηρίξουν και θεολογικά, όταν θεράπησε τους 10 λεπτούς ο Χριστός, γύρισε ο ένας, οι άλλοι 9 δεν γύρισαν και ένας θεάνθρωπος είπε: δεν θα το πέσα παράπονο, δεν πήγα να μην τα δρομολογηθούμε. Η άλλη είναι από είναι. Δηλαδή το ευχαριστώ πρέπει να το λέμε, χωρίς αυτό να είναι προβολή του κ. Κανουτή, του κάθε Κανουτή, πρέπει να λέμε το ευχαριστώ για να αλληλοστηριζόμαστε τώρα. Και συγχαίρω λοιπόν και την Μητρόπολη και την Μαρνίτων Κυβωτό γενικά. Να πω και κάτι άλλο, σήμερα δεν τιμούμε τον Κώστα Κανουτή. Για μας είναι τιμή, που ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε, να ακούσουμε, να ανταλλάξουμε σκέψεις και γενικά να προβληθεί η προσωπικότητα του τιμωμένου. Είναι τιμή για μένα που ήρθα από τον Πειραιά για να ακούσω και να πω 5 πράγματα γύρω από τον Κανουτή.
δεν πηγούμε λογανωτή, ούτε το έχει ανάγκη. Εγώ τον γνώρισα πριν 26 χρόνια τον Κώστα Γανωτή, ταξιδεύοντας το αυτοκίνητο, βάζοντας την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο και μιλούσε στον Παρνάσο και είχε μια απευθεία μετάδοση. Άντε να πατώμενα για τις ιεράρχες το θέμα, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Οπότε μόλις το άκουσα τότε, επειδή είχα και εγώ εκπομπή με τίτλο Κοινωνική Προβληματισμή, λέω είναι μια ευκαιρία να βρω ένα καινούριο ομιλητή, να τον φέρω την Πέμπτη να μιλήσει στο ραδιόφωνο. Δηλαδή μου φάνηκε ότι ήταν κάτι έξω από τα δεδομένα εκείνης της εποχής, ο λόγος του. Πραγματικά πήγα στο σπίτι του, γιατί τότε έτσι συνηθίζαμε να πηγαίνουμε να προετοιμαζόμαστε τι θα πούμε στην εκπομπή. Όταν κάθισα λοιπόν, δεν άνοιξε το στόμα μου καθόλου. Είχα ρωτήσει από την ώρα που μπήκα μέχρι την ώρα που βγήκα, μίλησε μόνος του. Και όταν έφυγα, Θεός χωρίστε. Όταν έφυγα, λέω κάπως έτσι, πρέπει να είναι ο άνθρωπος του Θεού. Δεν υπερβάλλω. Λέω, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τι δεν έχει πάνω του δηλαδή από κάποια δύναμη ο Θεός. Και αυτή είναι η αφετηρία της σημερινής μου σύντομης έτσι παρουσίας με το να πω ότι είναι ένας άνθρωπος του Θεού. Απέρασαν τα χρόνια. Προημερών πήγα πάλι με ένα συνεργάτη μας στον εκδόσεων, στον κύριο Γανωτή, για να πάμε κάτι βιβλία. Καθίσαμε πάλι εκεί, δεν άνοιξαμε το στόμα μας. Σε 3 λεπτά φύγαμε και μου λέει ο φίλος και συνεργάτης. Νίκο, λέει, κατάλαβες ότι κάναμε 3/4 δωρεάν ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, ο Κώστας Γανωτής είναι σε όλα τα πλαίσια τροφοδότης. Είναι βοηθός, είναι συμπαραστάτης σε όλα. Τότε μένα για την εκπομπή, στα νιάτα μου, τώρα για τον άλλο συνεργάτη και φίλο μας, ας πούμε, θεώρησε ότι έκανε 3/4 δωρεάν ψυχοθεραπεία. Με άλλα λόγια, για μένα, ο κύριος Γανωτής είναι ένας χαριτωμένος άνθρωπος και με την κοσμική έννοια του όρου χαριτωμένος και με τη θεολογική έννοια του όρου. Έχει χάρες πάνω. Αν θέλετε, λέτε να περπατήσουμε λίγο, να τις ανακαλύψουμε, να τις φέρουμε στην επιφάνεια. Το πρώτο που έχει, πρώτη χάρη, είναι ότι ο λόγος του και η γραφή του βέβαια ενθουσιάζουν μικρούς και μεγάλους. Το καλοκαίρι συνάντησα σε ένα χωριό της Σέβιας, μια νηπιαγωγό και επειδή ήταν πρόσφατο το βιβλίο το τελευταίο, ήταν γνωστή της γυναίκα του τον Αντάλλο, λέω να σου δώσω ένα βιβλίο. Μα τον κύριο Γανωτή μου λέει, άσχετη με εκκλησία. Λέω καλά, πού τον ξέρεις τον κύριο Γανωτή, λέει αυτά. Τον έφερα λέει στον Άγιο Δημήτριο στο Βραχάμι, στον παιδικό σταθμό λέει και είπε παραμύθια στα παιδιά. Λέω δώσου δίνω βιβλίο, συμβουλευτική γονέα, δεν σου λέω για παραμύθια. Α, μου λέει τα παιδιά τρελαθήκαν, δεν ήθελα να φύγει λέει εκείνη την ημέρα από το σχολείο, από το νηπιαγωγείο. Παιδιά προσωπική ηλικία ενθουσιάστηκαν. Οι μεγάλοι τρελαίνονται με το βιβλίο. Πάρα πολλοί είναι αυτοί οι όριμοι άνθρωποι, οι ενήλικες, που μας λένε, ας πούμε, μας τις ενώσεις, ότι πήρα το βιβλίο, λέοντα το τελευταίο το μεγάλο που είναι και το καταστάλλαγμα αυτών των σκέψεων για αυτά τα θέματα, και το τελειώσαμε σε ένα βράδυ με τον άντρα μου. Δηλαδή αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο. Να μπορεί ένας άνθρωπος να ενθουσιάζει, να ικανοποιεί τα παιδιά, τα παιδάκια και ταυτόχρονα να μην θέλουν να κλείσουν το βιβλίο οι μεγάλοι όταν το διαβάζουν. Μέσα από τα κείμενά του, δεύτερο χάρισμα του Γανωτή, δεν είναι κηρυκτικός, δεν είναι ενοχικός ο λόγος του. Συνέχεια μιλάει για τους γονείς, να προσέξουν, να κάνουν αράβλη, ότι είναι η βάση της η παιδική ηλικία για τα παιδιά τους για το αύριο. Δεν έχει όμως αυτή την επιθετικότητα που να σου δημιουργεί ενοχές και να σου δημιουργεί άμυνες. Αυτό δεν το έχει. Τηρεί αυτό που λέει ένας ψυχολόγος Αμερικάνος, ότι όταν δείχνεις κάποιον, το ένα δάχτυλο δείχνει αυτόν, αλλά τα τρία δείχνουν εσένα. Πρέπει δηλαδή να κοιτάξεις πρώτα εσύ τον εαυτό σου και μετά κάνει τις κρίσεις σου. Αυτό λοιπόν περνάει μέσα από τα βιβλία του, ιδιαίτερα τώρα που μιλάμε για τους μεγάλους, είναι ότι μιλάει βιωματικά. Νιώθεις ότι είναι δίπλα σου, ότι έχει περάσει και αυτός τα ίδια βάσανα, έχει και αυτός τις ίδιες στεναχώριες περάσει και σου μεταδίδει την εμπειρία. Ένα τρίτο, το οποίο καταγράφεται σε αυτό το βιβλιαράκι του, το αποκλειστικά διαφωνείς, είναι ότι έχει γράψει παραμύθια για μεγάλους.
Όταν με πρωτοπήρε τηλέφωνο και μου λέει από παραμύθια για μεγάλο, λέω τώρα ότι πώ να δει τόσο ο Κώστα το κάνω. Τι, να μην του μιλάω για βιβλίο, αλλά την άλλη μεριά λέω τι παραμύθια για μεγάλο. Θα πάρουν οι μεγάλοι να διαβάσουν παραμύθια. Άρχισα μέσα μου να το παλεύω, λέω. Δεν στέλνετε με ένα κείμενο να δω το παραμύθι του. Είναι παραμυθία, δηλαδή είναι ηρεμία. Γαλινεύει με το να σου περάσει μηνύματα σαν ιστορία, σαν παραμύθι. Δηλαδή είναι κατά αυτού η λέξη παραμύθι, παραμυθία. Ένα λεπτό, δεν θα σας κουράσω, θα διαβάσω ένα κομμάτι από τον πρόλογό του, από αυτό το βιβλίο που είναι για μεγάλους παραμύθια. Λέει, παραγίναμε σοβαροί και απρόσωποι στην εποχή μας, γιατί ο καθένας μας κρύβει το πρόσωπό του από τους άλλους και τους δίνει ένα προσωπείο. Πάει το παιδί που ήμασταν κάποτε. Πάει και το οικείο και το απλό ύφος, όταν ήμασταν με τους δικούς μας. Τώρα δεν έχουμε σχεδόν δικούς μας και με αυτούς που έχουμε δεν προλαβαίνουμε να ειδωθούμε. Βιαζόμαστε για να μην χάσουμε το έργο, παρακολουθούμε στη συνέχεια στη τηλεόραση, τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Τώρα μαζεύουν οι ψυχίατροι τους πελάτες τους και τους βάζουν να κάνουν συντροφιές. Είναι πραγματικότητα. Για να μιλούν μεταξύ τους έτσι απρογραμμάτιστα. Και τι να πούνε οι Έλληνοι όταν τους έπεισαν ότι έχουν ψυχιατρικό πρόβλημα και έτσι έχασαν και την αυτοεκτίμησή τους, χωρίς να έχουν και πίστη για να την αντικαταστήσουν. Γι' αυτό και εμείς οι ζώντες υπερλυπόμενοι, όπως οι καλοί χριστιανοί, προλαβαίνουν την κρίση με τη μετάνοια. Πρέπει και εμείς να προλάβουμε την επίσκεψη στον ψυχίατρο με την αποκατάσταση του απλού τρόπου ζωής. Όπως ζούσαν οι προγονείς μας, που είχαν χρόνο για να χασομερίσουν, να κουβεντιάσουν, να πούνε ενίγματα, ιστορίες παλιές και παραμύθια. Τα παραμύθια, προσέξτε το αυτό, τα παραμύθια είναι το ουράνιο ναρκωτικό και αλλάζει την εσωτερική μας ατμόσφαιρα. Και σε μία συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα τελευταία σε μία ιστοσελίδα εδώ του Βόλου, την οποία δεν θυμάμαι πέρσι, μάλλον έτσι κάπως λεγόταν, μιλάει λοιπόν για τα παραμύθια του μεγάλου και λέει: είναι η μόνη γλώσσα που με αυτή μπορούν να μιλήσουν σε ίσους όρους τα παιδιά με τους γονείς τους. Ξαναφέρουν μνήμες του παιδικού κόσμου. Ο Χριστός μας είπε: όποιος δεν γίνει σαν ένα από τα παιδιά, δεν έχει θέση στη Βασιλεία του Ουρανού. Και πώς θα γίνουμε σαν τα παιδιά, χωρίς παραμύθια, αναρωτιέται. Άλλο χάρισμα λοιπόν του αγαπημένου μας Κώστα Γανοντή είναι ότι είναι φιλόλογος, γνωστό αυτό, αλλά από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ερωτευμένος με την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, δεν ήταν ένας φιλόλογος, έκανε το καθήκον, πήγε στο σχολείο, έκανε καλά τη δουλειά του, τελείωσε, εντάξει. Μετέφρασε, μάλλον ανέβησε λειτουργικά κείμενα. Δηλαδή, προσπάθησε να μας φέρει κοντά στα δύσκολα για μας που δεν έχουμε διδαχθεί την αρχαία ελληνική γλώσσα σωστά, να μας φέρει κοντά μας τα λειτουργικά αυτά κείμενα. Και το έκανε με πάθος. Έφτιαξε βιβλία η Αρχιεπισκοπή, δεν ξέρω, τη Μητρόπολη Δημητριάδος έχει ταυτόχρονα έτσι μια σχολή. Δουλεύουν τα βιβλία του αυτά, τα οποία αναλύουν την λειτουργική μας γλώσσα. Και όπως κάπου γράφει, η γλώσσα η ελληνική είναι η τροφός του γένους. Σκέφτομαι δηλαδή στην εποχή μας που γκρινιάζουμε για τα αρχαία, γκρινιάζουμε για τα θρησκευτικά, γκρινιάζουμε για κάποια πράγματα, γκρινιάζουμε για τα υπουργεία, γκρινιάζουμε για τον κράτος. Λέω κάπως στην τουρκοκρατία έτσι θα κρατήθηκε η υπόθεση γλώσσα, πίστη, με κάποιους γανοτίδες. Δηλαδή, οι παραδόσεις, οι ζωντανές, η γλώσσα και όλα αυτά μέσα από τα κρυφά σχολιά. Μπορεί να υπάρχει Υπουργείο Παιδείας, μπορεί να υπάρχουν βιβλία, καλά ή κακά, δεν υπήρχε τίποτα έτσι. Και άνθρωποι σαν τον Κώστα Γανωτή καταφέρανε μετά από αιώνες να μας κρατήσουν αυτά όλα ζωντανά. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας σύγχρονος διδάχος, ένας πατροχός μας, με την έννοια αυτή. Ένα άλλο χάρισμα του είναι ότι είναι ακούραστος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια διάθεση ψυχική, αλλά δεν μπορούν να τα αποκτήσουν. Πριν από λίγους μήνες ήταν στη Σκωτία, Γλασκόβη, Εδιμβούργο. Παντού βρίσκεται συνέχεια, ακούραστος, να διδάξει. Μικρούς μεγάλους.
Αυτό είναι ένα μεγάλο, ας πούμε, χάρισμα το οποίο έχει και ανταποκρίνεται πλήρως αυτό που είπε ο κύριος Κορεσέντες, μαθητές από πάντα τα έθνη. Δεν σταματάει με τίποτα παρά την ηλικία του να είναι μπροστά μας ένας άνθρωπος διδάκτος, ένας άνθρωπος εμπνευστής. Όταν ο Σεβασμιότατος Ιγνάτιος, ο δικός σας επίσκοπος, είχε την έμπνευση να γίνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραϊκή Εκκλησία, ο οποίος ήταν ο δεύτερος της ελεύθερης ραδιοφωνίας πανελλαδικά μετά τον 1984 του Δήμου Αθηναίων. Ήταν ο δεύτερος ραδιοφωνικός σταθμός που έγινε τότε, πριν από 28 χρόνια, πώς έγινε. Ο Κώστας Γαμπρίς ήταν από τους πρώτους που πήρε εκπομπή και έκανε τότε παραγωγός. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν άφησε ανεκμετάλλευτα. Θα μην τσακωθεί τότε στα παραγωγός. Εγώ ήμουν παραγωγός. Σε μένα μιλούσε. Αλλά μόνο άφησε. Δεν μπορούσα να μιλήσει. Δεν άφησε ανεκμετάλλευτη καμία ανακάλυψη της τεχνολογίας που να μην τη χρησιμοποιήσει. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Τώρα έχει και ιστοσελίδα, έχει και Facebook και έχει εκεί πέρα η εικόνα. Δηλαδή πάντα είναι σε μια ζωντανή παρουσία και είναι δίπλα μας, με όλα τα μέσα. Ένα άλλο σημείο προσέχτε που έχει είναι το εξής. Τα κείμενά του, στα κείμενά του ή στις ομιλίες του συνυπάρχουν τα εξής στοιχεία. Ιστορία καταρχάς, παιδαγωγική, ψυχολογία, παράδοση, Ελλάδα, παρηγοριά, πατερική θεολογία, ελπίδα, εφηβική ζωντάνια, χιούμορ, το οποίο τον χαρακτηρίζει. Και ένα άλλο που έχει, το οποίο είναι δύσκολο σε ανθρώπους έτσι, που ασχολούνται σοφούς με τα γράμματα, είναι ότι είναι ευρηματικός, ανοίγει δρόμους. Δηλαδή αυτή η σκέψη, ας πούμε, να γράψει ιστοριούλες για μεγάλους, οι οποίες σε χαλαρώνουν. Άμα πιάσει ένα βράδυ ένα ζευγάρι να γίνει με ενοχή να κάτσει να διαβάσει, λέει τώρα τι αρχίζει πάλι συμβουλευτική να μου κάνει ο καθένα. Διαβάζει ένα παραμύθι από μέσα βγαίνουν 300 μηνύματα. Αυτό λοιπόν, η ευρηματικότητά του αυτή βοηθάει πάρα πολύ και στις ομιλίες του και στα κείμενά του να έρθει πιο εύκολα κοντά μας. Και τώρα κάτι που θα το θυμίσω μπορεί να το έχει ξεχάσει. Έχει πνευματική ανδρεία. Την περίοδο της δικτατορίας της 21ης Απριλίου τον έβαλε ο γυμνασιάρχης να κάνει μια ομιλία για την ημέρα της 21ης Απριλίου σε ένα γυμνάσιο. Και του λέει λοιπόν θα μιλήσετε για την Επανάσταση. Και ο Κώστας Γαμωτής πήρε το μήνυμα και εκείνη την ημέρα μίλησε για την Επανάσταση του καλού. Για την Επανάσταση ενάντια στο κακό. Οπότε έφτασε στα αυτιά του επιθεωρητή, τότε υπήρχαν επιθεωρητές, ότι εμείς σε βάλαμε να μιλήσεις και να ημινήσεις τη δικτατορία. Δεν σε βάλαμε να μας πεις για την Επανάσταση του καλού. Έκανε μια πνευματική ομιλία ανήμερα της 21ης Απριλίου στο σχολείο. Και μετετέθη στην νηστεία και έκανε τι, και η σύζυγος στη χαρτίδα, τα λέω καλά, και χωρίστηκε το σπίτι. Μπράβο. Και είχατε 6 παιδιά τότε, κάπως έτσι. Έφτασε, μπράβο. Λοιπόν, και ένα ολόκληρο χρόνο έφαγε μια δυσμενή μετάθεση, αφού πρέπει να το δούμε, διότι δεν ήμνησε όπως έπρεπε. Η μίληση είναι επανάσταση. Αλλά μίληση είναι την επανάσταση του κάνουμε. Αυτό θέλει πνευματική ανδρεία και αυτό θέλει κόσμο. Ένα άλλο θετικό που το ζήσω όταν κάτι κοντά του, αλλά φαίνεται και από την απλότητα του κειμένου και από τις ομιλίες του, είναι ότι είναι ολιγαρχής, χαίρεται με ό,τι έχει. Οικογενειάρχης, με 19 εικόνια, που τρομάξανε την τρίτη τρομάξανε, που έχει μια γλύκα σε όλη την, δεν υπερβάλλω, αν τώρα δεν υπάρχει κάποιος λόγος άλλος, ας το πούμε τα παιδιά και τα εικόνια. Έχει μια γλύκα διάχυτη μέσα στο σπίτι. Όταν παίρνει τηλέφωνο, λέει η κυρία σύζυγος, η κυρία Ρίντα, ο γανωτής έχει πάει στη λαϊκή. Οπότε ακούσε εσύ ο γανωτής,
Τι απόμακρη ιστορία είναι αυτή. Πού θα το βρω, ο Γανωτής θα είναι εδώ μετά από 2 ώρες. Όταν πάτε λοιπόν και ζήσετε και του ζήσετε για λίγα λεπτά, νιώθετε ότι είναι νιώπαντροι. Να το προχωρήσω πιο πολύ, νιώθετε ότι είναι δίμηνα ερωτευμένοι, ούτε νιώπαντροι, πιο πριν. Αυτό είναι χαρακτηριστικό τους, το οποίο αντανακλά και στις επόμενες γενιές τους. Έτσι. Και δεν είναι δηλαδή λόγια, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι όταν γράφει, γράφει βιωματικά, δεν λέει πρέπει να είσαστε σύζυγοι έτσι, να φιλιώσετε ή να αγαπιώσετε προς τα παιδιά. Δεν τα λέει για άλλο λόγο. Ζουν έτσι. Και αυτό που λέει ο Απόστολος, το λέει στο γάμο, να είναι η κεφαλή της, ο Χριστός, και όπως είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, έτσι είναι ο Κώστας ο Γανωτής με την κυρία Λίνα. Αμάν, ναι. Αυτό έχει λίγο κουβέντα, λέει. Νιώθει το αντίθετο. Ένα άλλο χάρισμα λέει. Εκφράζεται και εκφράζει άψογα τους πόθους της νεολαίας, ενώ η ηλικία του είναι προχωρημένη, χωρίς να τις χαϊδεύει τα αυτιά. Αυτό πρέπει να έχει σπουδάσει στην κοινωνία, πρέπει να έχει σπουδάσει ψυχολογία, πρέπει να έχει σπουδάσει παιδαγωγική. Μου είπε μια μητέρα, είχε αφήσει το τελευταίο του βιβλίο πάνω στο, το τελευταίο του βιβλίο πάνω στο κομμωδίνο της. Και πάει ο τύπος σε ΕΠΑΛ. Τώρα όσοι είσαστε παιδικοί δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Με τα σκουλαρίκια ιστορία του μαθητή τη Δευτέρα Λυκείου. Και ανοίγει στη σελίδα, κύριε Γαρμουτή, που λέει η χρεοκοπία της ειδικής και ο θρίαμβος της αγάπης. Ένα κεφάλαιο. Ούτε θυμάμαι τι έλεγε. Και λέει στη μάνα του το πρωί ο γιος, έλα δω ρε μάνα, αυτός είναι ωραίος. Αφού διάβασα αυτό το κεφάλαιο, όχι σαν και εσένα. Δηλαδή, ο πιτσιρικάς ικανοποιήθηκε με τις συμβουλές Γανωτή, χωρίς να τον ενοχλήσει, ενώ θα τα απέχημα όπως είπατε εδώ πέρα. Ένα δέκατο είναι, είναι επίκαιρο και τελειώνω με αυτό, επίκαιρο λόγω της έντασης που υπάρχει. Αντί να καταργείται το σκοτάδι, που δεν γίνεται καλά από το κράτος, που δεν γίνεται καλά από το Υπουργείο, που δεν κάνουν οι άλλοι που μας σκοτώσαν οι ξένοι, αντί να καταργείται το σκοτάδι, ανάβει ένα κέρι και θα έλεγα όχι μόνο ένα κέρι ο Γανωτής, αλλά ο ίδιος φουντώνει και γίνεται φλόγα που λάβει και μάζεστε. Δεν περιμένει δηλαδή να λύσουν οι άλλοι το πρόβλημα, ούτε τα ρίνει στους άλλους. Γι' αυτό ακριβώς, κατ' εξακολούθηση στα κείμενά του, μιλάει για τη σύζευση και το ζωντάνευμα της ενορίας και της οικογένειας. Το λέει κατά κόρον αυτό το πράγμα. Και αν δεν κάτσεις λίγο να το προσέξεις, θεωρείς ότι είναι μια ουτοπία και μια θεωρία τώρα. Κάντε το σπίτι σας εκκλησία. Κάντε τη ζωντανή την ενορία. Αφήστε το σχολείο τι θα κάνει, το υπουργείο τι θα κάνει. Φτιάξτε αυτή τη σχέση. Το λέει, το λέει, το λέει, το λέει. Ενορία σπίτι, σπίτι ενορία. Τελειώνω με το να σας πω ότι αυτές είναι για μένα, ναι, οι χάρες του αγαπημένου μας Κώστα Γανωτή. Τελειώνω με το να πω ότι έχει όμως και τη χάρη. Έχει τη χάρη του Θεού που είναι για μένα και πάλι, δεν ξέρω και ο οποίος ευαλωμένος ως συσανίου. Για μένα η χάρη και είναι η κορυφαία αυτή που έχει ο Γανωτής. Ενώ είναι ευθύης, είπαμε προηγουμένως, ανοίγει δρόμους, μιλάει στους νέους που να το παίρνουν είδηση τι θα τους πει, μπορεί να τους αναχωρήσει. Είπαμε χίλια πράγματα ωραία. Ενώ έχει αυτή λοιπόν την ευθεία, είναι ευρηματικός, είναι έξυπνος, είναι, κάνει τους ελιγμούς του και μπορεί και καταφέρνει πάρα πολλά, διαθέτει και μία μεγάλη, μεγάλη ταπείνωση. Ξέρετε, αυτός ο συνδυασμός δεν υπάρχει εύκολα στην αγορά. Οι ευφυείς άνθρωποι οι οποίοι έχουν ευστροφία, οι οποίοι κατεβάζουν ιδέες και όλα τα άλλα, είναι πολύ δύσκολο να τους βρεις και ταπεινούς. Ο Κώστας Γανωτής συνδυάζει και τα δύο αυτά πράγματα. Θα ήθελα πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε Γανωτή, να σας είχα καθηγηθεί. Δεν ευθύγησε. Να σας έχω καθηγηθεί. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό που σας γνώρισα έστω και σε κάποια ηλικία πέρα της εκπαιδευτικής μου πορείας και νιώθω
νιώθω έτσι και ένα φόβο τώρα 40 χρόνια που μεγαλώνω, γιατί λέω θα πάω πάνω στον Θεό και θα μου πει ο Θεός, ρε εσύ σου έφερε ένα γανωτή δίπλα στους χρόνια τον είχες, τον διάβαλες, τον μελετούσες, τον πήγαινε στο σπίτι, τα έκανες έτσι, και εσύ μυαλό δεν έβαλες. Οπότε το βάρος είναι πολύ μεγαλύτερο για την κρίση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σταυραζιώτη. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσεις για έναν άνθρωπο τέτοιας σχιζοφρενικής προσωπικότητας που είναι ο Κώστας ο Γανωτής. Αλλά νομίζω ότι προσπάθησε και τουλάχιστον κυρία χαρακτηριστικά, τουλάχιστον αυτά που μπορούμε να αντιληφθούμε κι εμείς, τα κατέθεσε. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε σε μια περισσότερο σε βάθος ομιλία τώρα με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Συσσανίου και Συσσαντίστη, κύριο Πάτρο. Σεβασμιότατε, θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω και επιτρέψτε μου και να σας συγχαρώ για αυτή σας την πρωτοβουλία που ξέρω δεν είναι ότι είναι η πρώτη και γιατί σκέπτομαι με τον ίδιο τρόπο με εσάς και πιστεύω ότι θα πρέπει τους ανθρώπους να τους θυμάμαι εν ζωή. Δεν εμποδίζει και το μεταθάνατον, αλλά έχει πιο μεγάλη αξία το τώρα, καθώς στην εποχή μας ζητάμε πρότυπα. Σας ευχαριστώ γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να είμαι απόψε εδώ και να πω αυτά που εγώ έχω ζήσει. Βέβαια δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τους γνωρίζεις, τους βιώνεις στη δική σου τη ζωή ως ευλογία Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι που σε κάνουν να χαίρεσαι κάθε φορά που τους συναντάς, γιατί εκπέμπουν μια αλήθεια. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αληθινά σοφοί και γι' αυτό είναι μόνιμα απλοί. Υπάρχουν άνθρωποι που ο λόγος τους σε θρέφει και σε ξεκουράζει. Υπάρχουν άνθρωποι που χαίρεσαι που τους γνωρίζεις, που θέλεις να μιλήσεις και να πεις πολλά για αυτούς. Όταν όμως έρχεται η ώρα, τότε η γλώσσα σου δένεται. Γιατί δεν ξέρεις τι να πεις και τι να αφήσεις όταν έχεις να κάνεις με άνθρωπο θησαυρό, με άνθρωπο δώρο του Θεού. Έτσι νιώθω εγώ αυτή την ώρα. Αποδέχτηκα με πολύ χαρά την πρόταση του Σεβασμιωτάτου, αλλά μετά άρχισα να νιώθω δύσκολα. Γιατί, ναι, θα ήθελα να μιλήσω. Τι να πω όμως και τι να πρωτοπώ. Κατάλαβα λοιπόν ότι ανέλαβα κάτι το δύσκολο. Έτσι, ερχόμαστε σήμερα να τιμήσουμε τον εκπαιδευτικό, τον φιλόλογο, τον άοκνο διάκονο της Εκκλησίας, τον εκλεκτό συγγραφέα, τον υπέροχο παραμυθά, τον αγωνιόντα για τη γλώσσα και τη πορεία αυτού του τόπου, τον αληθινά πεπαιδευμένο άνθρωπο, τον ταπεινό άνθρωπο, τον άνθρωπο της Εκκλησίας και όχι της θρησκείας, τον Κώστα Γανωτή. Σε ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την πρωτοβουλία. Χαίρομαι ακόμα για ένα τελευταίο, γιατί ενώ με τον κύριο Σεβασμιώτη δεν έχουμε καν συνεννοηθεί, δεν θα συμπέσουμε, εκτός από ένα τίτλο. Εγώ θέλω να δω πρώτα τον Γανωτή γονιό, όπως εγώ τον γνώρισα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Στο σύζυγο και πατέρα, αυτές τις δύο ιδιότητες τις βιώνει με θυσιαστική αγάπη. Είναι άνθρωπος που σε μια εποχή με άλλα δεδομένα μεγαλώνει τα παιδιά του, ακούσατε τον αριθμό τους, με αγάπη και με ελευθερία. Πράγμα σπάνιο για τη δική μας εποχή. Αγαπά τα παιδιά του, αλλά ξέρει ότι πιο πολύ τα αγαπάει ο Θεός και γι' αυτό δεν ανησυχεί. Ο πατέρας που το μεγάλωμα το παιδιό του το έχει εμπιστευτεί στο Θεό και στην αγωνία της εκλεκτής συντρόφου, της αιώνιας μάνας, της κυρίας Ειρήνης για την πορεία των παιδιών σε δύσκολες στιγμές, απαντά με ένα αποκλειστικό επιχείρημα.
Βρε γυναίκα, γιατί θέλεις να αφήσεις άνεργο το Θεό? Δεν κατάλαβες ότι ο Θεός αγαπάει τα παιδιά μας πιο πολύ από ό,τι εμείς? Και αν ο Θεός θέλει να σώσει ένα παιδί μας μέσα από μία πτώση, εμείς θα τον εμποδίσουμε? Ή εμείς θα υποδείξουμε στο Θεό τι να κάνει? Ο Γανουτής δεν θέλει να φτιάξει παιδιά τέλεια, γιατί ξέρει ότι τέτοια δεν υπάρχουν. Θέλει να φτιάξει παιδιά που και όταν πέσουν θα σηκωθούν. Θέλει να είναι τα παιδιά του παιδιά του Θεού. Από εκεί και πέρα θα βρουν το δρόμο τους. Ο πατέρας που αγαπά τα παιδιά για αυτό που είναι και όχι για αυτό που θα ήθελε να είναι. Ξέρει ακόμα κάτι περισσότερο, ότι δεν έχει καν το δικαίωμα να θέλει. Ξέρει ότι τα παιδιά δεν μεγαλώνουν χωρίς προσευχή ή προπαντός με προσευχή. Δεν θέλει ηθικούς χαρακτήρες, έξω και το σχετικό κείμενο, αλλά άγιους ανθρώπους, ανθρώπους που να είναι ικανοί να αγαπάνε. Κοντά του έμαθα να ζουν τη λειτουργία σαν ένα γεγονός χαράς, σαν γεγονός εκκλησιαστικό και όχι θρησκευτικό. Τώρα θα πω κάτι που το ξέρει το ίδιος. Δεν ξέρω όμως αν είναι παρούσα. Κάποτε λοιπόν ήρθε μια κόρη του να εξομολογηθεί. Τη ρώτησα κάποια στιγμή, πηγαίνει στην εκκλησία? Και εκείνη μου απάντησε, πηγαίνω, αλλά όχι για να προσευχηθώ, αλλά γιατί εκεί συνάντω τους φίλους και τις φίλες μου και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Και εγώ της απάντησα, δόξα τω Θεώ που συνάντησα έναν ορθόδοξο άνθρωπο. Τα παιδιά του το καθένα, μια ξεχωριστή προσωπικότητα, νομίζω ότι ευγνωμονούν αυτόν τον πατέρα και ευχαριστούν τον Θεό που τους τον χάρισε. Ο Γανωτής ο εκπαιδευτικός. Στην αρχή τον ακούσαμε σαν ένα καθηγητή του γυμνασίου. Σιγά σιγά ακούγαμε γονείς και παιδιά να μιλούν για αυτόν τον καθηγητή. Το πρώτο μάθημα που μαθαίναμε μικροί και μεγάλοι, για το οποίο δεν μας μίλησε ποτέ ο ίδιος, ήταν ένα τσούρμο νέα χαρούμενα ζωντανά παιδιά κάθε ηλικίας. Η παιδαγωγική ικανότητα έβγαινε μέσα από το σπίτι και έτσι καταλάβαμε γιατί κέρδισε τόσο γρήγορα τους μαθητές και τις μαθήτριές του. Δεν είναι ο καθηγητής που κάνει τον έξυπνο, που τα ξέρει όλα, εκείνος που έχει την αίσθηση ότι διακονεί ζωντανές ψυχές υπερών Χριστός απέθανε. Η έδρα για τον Γανωτή από τη μια μεριά και οι ψυχές των μαθητών και μαθητιών από την άλλη είναι τα δικά του θυσιαστήρια, στα οποία προσφέρει τη θυσία της καρδιάς του. Τα παιδιά τα κερδίζει γιατί τα πλησιάζει με ταπείνωση. Είναι ο φιλόλογος, με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι πρώτα φίλος του Λόγου Χριστού. Και με το λόγο τον ανθρώπινο θέλει να προσφέρει τον Λόγο Χριστόν στα παιδιά του. Δεν μαθαίνει γράμματα. Τους μαθαίνει τη γλώσσα για να αγαπήσουν τα γράμματα. Παίζει με τις λέξεις για να αγαπήσουν οι μαθητές του τα γράμματα. Όποιος δεν έχει ακούσει να μιλάει για οποιοδήποτε θέμα, πώς προσεγγίζει το κάθε θέμα, πώς το αναλύει, μπορεί να καταλάβει γιατί υπήρξε και παραμένει ένας επιτυχημένος δάσκαλος, παιδαγωγός, εκπαιδευτικός. Χρησιμοποίησε τον λόγο για να καλλιεργήσει και να διαπλάσει ψυχές. Το ότι εξελίχθηκε σε ένα επιτυχημένο, όπως είπα και προηγουμένως, παραμυθά, έναν εκλεκτό συγγραφέα, έναν ομιλητή που τον απολαμβάνεις και τον παρακολουθείς με όλη σου την προσοχή, οφείλεται στο ότι μέσα από τον λόγο του προσπαθεί να σε οδηγήσει στο Λόγο Χριστό. Αυτό γίνεται ακόμα πιο φανερό όταν δεις πώς προσπαθεί στα φανερά και στα σκρυφά σχολιά να διδάξει τη γλώσσα μέσα από τα κείμενα τα πλεσά και τα υμνολογικά της Εκκλησίας. Όταν διδάσκει, ιερουργεί με έναν τρόπο ιερατικό. Είναι όντως λειτουργός της παιδείας. Η εμπειρία του από τη σχολική τάξη, όσα βιώνει μέσα από τα σαρκικά και πνευματικά παιδιά του, τον κάνουν περιζήτητο λοιπόν στις σχολές γονέων και σε άλλου είδους ακροατήρια. Και ο δάσκαλος Γανωτής προσφέρεται σε όλους αφιδόλευτα, με ταπείνωση και αγάπη.
Σωστά διακρίνατε, κύριε Σαμπαριώτη. Δεν κάνει το σπουδαίο, γιατί είναι σπουδαίος. Ο λόγος του είναι ρέων, γιατί είναι αληθινός. Γιατί είναι εμπειρικός και βιωματικός. Πείθη, γιατί φανερώνει την αλήθεια των πραγμάτων. Και ο τίτλος που δανείζομαι, «Ο Γανωτής, ο άνθρωπος του Θεού». Είναι από τους ευλογημένους εκείνους ανθρώπους που έρχεται όχι για να σώσει την Εκκλησία, αλλά για να σωθεί μέσα στην Εκκλησία. Που έρχεται στην Εκκλησία όχι για να την αλλάξει, αλλά για να αλλαγεί και να μεταμορφωθεί μέσα σε αυτήν. Δεν έρχεται με την αλαζονία του καλού, αλλά με την ταπείνωση του αμαρτωλού. Δεν έχει την νοοτροπία του Φαρισαίου που τα ξέρει όλα και τους διορθώνει όλους, αλλά την τελωνική ταπείνωση. Όταν έχεις γνωρίσει την αλαζονία των θρησκευτικών ανθρώπων, για τους οποίους ο Άγιος Λεμεσού είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου τύχει, βλέπεις έναν αληθινό άνθρωπο της Εκκλησίας και αναπάβεσαι. Όταν έχεις ακούσει τον πατερικό λόγο, αγάπη σημαίνει κάψη σκανδίας υπερ όλης της θύσεως και γνωρίζεις τον Κύριο Γανωτή, τότε καταλαβαίνεις καλύτερα τον πατερικό λόγο. Όταν βλέπεις ευσεβείς εντός εισαγωγικών ανθρώπους, με τόση εμπάθεια, με τόση κακία, με τόση αλαζονία, αγωνιστές εντός 10 εισαγωγικών έτοιμους να συντρίψουν τους αντιπάλους και εχθρούς της πίστεως, τρομάζεις. Όταν συναντάς τον Κώστα Γανωτή, ειρηνεύεις, αναπάβεσαι. Τότε γνωρίζεις ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού. Υπερασπίζεται την Εκκλησία του Χριστού με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, παλεύοντας για τον αγιασμό της ζωής του, παλεύοντας για να φτάσει εις μέτρος ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο Κωνσταντίνος Γανωτής έχει λόγο, έχει επιχειρήματα. Όταν μιλάει, ξέρει τι λέει για όλα τα πράγματα. Δεν στέκεται όμως κριτικά και υποτιμητικά απέναντι σε κανέναν. Προσπαθεί να κερδίσει τους πάντες εις Χριστόν με ταπείνωση και με αγάπη. Ο Κωνσταντίνος Γανωτής δεν παριστάνει τίποτα. Είναι αυθεντικός. Όλα αυτά τα ξέρει πιο καλά από όλους μας η κυρία Ειρήνη, η εκλεκτή σύζυγός του και σύναθλός του στην πορεία και τον αγώνα της ζωής. Γι' αυτό στέκεται δίπλα του με αφοσίωση, με ταπείνωση, με αγάπη, με υπομονή. Και εκείνος δοξάζει το Θεό που του και εκείνη δοξάζει το Θεό που του πρόσφερε τον Κωνσταντίνο ως στέφανο της ζωής της και εκείνος γιατί του πρόσφερε την ειρήνη σαν το του στεφάνι. Και όλοι εμείς δοξάζουμε το Θεό που μας τον πρόσφερε στην Εκκλησία του και στη ζωή όσον είχαμε τη δωρεά να τον γνωρίσουμε. Ο Κωνσταντίνος Γανωτής είναι ο άνθρωπος της Εκκλησίας και όχι ένας θρησκευτικός άνθρωπος και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Εκείνο το οποίο θα κρατήσω από το Σεβασμιώτατο του Μητροπολίτη είναι αυτό το «Γανωτής, ο άνθρωπος του Θεού». Στην συζήτηση που κάναμε στο ραδιόφωνο, θυμάμαι ότι μιλούσαμε για τα χρόνια της κατοχής, πολύ δύσκολα χρόνια. Η εικόνα όμως που μετέφερε σε όλους μας από το Βόλο ήταν η εικόνα των αυλών, η εικόνα των λουλουδιών, μια εικόνα ομορφιάς. Αυτό μόνο ένας άνθρωπος του Θεού μπορεί να κάνει. Και τώρα θα παρακαλέσω τον Σεβασμιώτατο Οικουμενάρχη μας, κύριο Ιγνάτιο, να ανέβει να μιλήσει και θα ακούσουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντες άλλες πτυχές από τη ζωή. Ξεκίνησε το ραδιόφωνο στον Πειραιά. Μαζέψαμε ονόματα ανθρώπων. Ήρθε και ένας Κώστας Γανωτής. Έπρεπε να βρεθεί κάποιος που τον παρουσιάζει και να μιλάει μαζί του. Ανέλαβα αυτή την ευθύνη. Στην πρώτη εκπομπή άκουγα ένα ψήθυρο
την ώρα που έλεγα το καλησπέρα, είναι η τάδε εκπομπή, κατάλαβα. Στη δεύτερη εκπομπή ο ψήφιλος ξανά. Την τρίτη κατάλαβα. Κώστας Γανωτής κάθε φορά, ακόμη και στα φονταρίκη κύριε Σαφασιώτη, ψιθύριζε και προσευχότανε πριν ξεκινήσω. Μυστικά, αλλά ακουγότανε στα αυτιά μου. Και τότε κι εγώ, σεβασμιότατε, διαπίστωσα ότι έχω να κάνω με έναν, θα τολμήσω το πω, Άγιο του Θεού. Γιατί ακριβώς το κάθε τι που άκουγα, πρώτος εγώ από όλους, ήταν βγαλμένο από μια καρδιά και ένα βίωμα, από μια αλήθεια. Και χαιρόμουν να του δίνω ενάψματα και να ρίχνω λέξεις και έλεγα να δω τώρα πού θα το πάει, να τον δυσκολέψω κιόλας λίγο. Πού να δυσκολέψω το Γανωτή. Εγώ δυσκολευόμουν να τον σταματήσω, του βάζα κάπου μια τελεία για να βάλουμε και λίγη μουσική. Αλλά ήταν δώρο Θεού και για μένα. Αποκάλυψη. Δεν άφησα ποτέ αυτή την εκπομπή όλα τα χρόνια. Την περίμενα σαν νερό μέσα στη βδομάδα για να πιω κι εγώ. Κι αν αυτό στάθηκε αφορμή κι άλλοι να ξεδιψάσουν είναι η μόνη χαρά που έχω όταν είχα αυτή την ευκαιρία στο ραδιόφωνο. Όταν ήρθε η ώρα του Βόλου, οι πολλοί εκεί που ξέρουν τις στιγμές που έζησα, τις έχω εξομολογηθεί και δημόσια. Θυμήθηκα όμως ότι ο Γανωτής ήταν από τον Βόλο. Και του λέω, γράψε μου δύο λόγια. Πού πάω. Τι με περιμένει. Και το έκανε. Μερικά από αυτά τα λόγια του διασώζονται στον εμφανιστήριο λόγο. Ξαφνιάστηκα γιατί έκαναν εντύπωση όταν τα άφησαν οι βολιώτες. Αλλά εγώ ήξερα το μυστικό. Είχα τον Κώστα τον Γανωτή μαζί μου. Καθυστερήσαμε λίγο για αυτή την τιμητική εκδήλωση. Παρόλο που είχαμε την ευκαιρία και πάλι να τον έχουμε κοντά μας. Αλλά ήρθε η ώρα να πω ένα ευχαριστώ πρώτα απ' όλα εγώ. Γιατί όλα τα χρόνια που διδάχτηκα κοντά του, έμαθα τι σημαίνει να είσαι αυτό που είπατε σε βασμιότατε και συμφωνούμε απόλυτα. Άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος της Εκκλησίας. Και ξέρετε, πολλές φορές διδάσκουμε την αγιότητα. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί, αλλά αναρωτιόμουν πού είναι. Πού είναι η αγιότητα που διδάσκουμε. Όταν ο Θεός μας αποκαλύπτει ανθρώπους από πού ήταν Γανωτή, τότε βρίσκουμε αυτό που διδάσκουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τότε. Και τότε παίρνεις μεγάλο μήνυμα ότι αυτά που διδάσκουμε δεν είναι αέρας, αλλά είναι μια αλήθεια που όποιος θελήσει θα τη ζήσει. Και δοξάζω τον Θεό γιατί λίγους ανθρώπους μένα, αλλά σημαντικούς μας παρουσιάζει στη ζωή μας για να νιώσουμε τη χάρη της αγιότητας. Έχω και μια ακόμη παρηγοριά, δεν ξέρω αν ισχύει. Αλλά λέω, αν λίγο με αγαπάει ο Γανωτής, κι αν λίγο με αγαπάει και με αγαπούσε όντως. Και είμαι στην Γαλάτια, που τη μνημονεύω με πολύ συγκίνηση, γιατί ήταν οι δύο άνθρωποι, Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρένη και Κώστας Γανωτής, που αναδείχθηκαν και ανέδειξαν το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας. Κοιμήθηκε χθες, μου τηλεφωνούσε μέχρι προχθές, να μου λέει, σε έχω στην προσευχή μου, Ιγνάτια, γιατί έκανες το Πειραιά και σε μνημονεύω. Να προσέχεις, σαν μάνα μου μιλούσε. Και λέω, την αγάπησε και μ' αγάπησε και ο Κώστας Γανωτής. Νιώθω, αγαπάει και τον αγαπάω. Τότε, σεβασμιότατε στον παράδεισο, δεν μπορεί να είναι χωρίς εμάς. Τι παράδεισο ήταν αυτός. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Γανωτή, και ευχαριστούμε και τη σύζυγο και την οικογένειά σου. Και εγώ θέλω να σημειώσω τη χαρά που ένιωσα όταν γνώρισα ένα-ένα τα παιδιά μου και κατάλαβα πόση μεγάλη αξία έχει όντως ο γονιός να αφήνει τα παιδιά στα χέρια του Θεού. Το έκανε πράξη και ο Θεός τον ευλόγησε. Να έχει οικογένειες, να έχει εγγόνια, να χαίρεται γαμπρούς και νύφες, να έχει αυτή τη χαρά και δεν θα ξεχάσω την αγωνία του. Ιγνάτια, κάνε κάτι. Τι, έχω να κουβαλήσω κάτι πουλιά. Τι πουλιά. Κάτι τραυματισμένη άνθρωπουλα που πρέπει να φτάσουν στην Αίγινα. Και έτρεχα με τα μάξι να τον πάρω από κάπου, να τον πάρω στο λιμάνι, να μπει στο πλοίο, να πάει τα πουλιά, να ξαναγυρίσει από τα πουλιά. Ήταν τότε που η Μαρία είχε
εκεί το στέκει στην Αίγυπτο. Και με πολύ χαρά ο Βαρδί κουβάλαγε τα τραυματισμένα πουλιά να εξυπηρετήσει. Απλά πράγματα, καθημερινά, πιστέψτε μου όμως. Με άγια καρδιά και αυτό έχει αξία σημασία. Η Μαρμή των Κιβωτός σήμερα τιμάται με τον Χριστιανό. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον γραπητό Αντώνη που συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτό. Πάντα τον Θεό στέλνει έναν άνθρωπο. Αλλά τελικά εμποδόθηκε και φτάσαμε επιτέλους στο αποτέλεσμα. Ξέρετε, πολλά εμπόδια μας βγήκαν μπροστά για να φτάσουμε σε αυτή την εκδήλωση. Αλλά ευχαριστώ σε εσάς που ήρθατε. Με παρηγορήσατε και εμένα με αυτά που είπατε, γιατί συμφωνώ απόλυτα για το τι θέλετε να πείτε ανάμεσα στην Αγιώτα και στην Σκεφτικό. Μακάρι να το αντιληφθούμε. Ευχαριστώ τον Νίκο Σαββαζιώτη που μας συνδέει πλέον μια μακρόχρονη πορεία συνεργασίας. Και είναι και αυτός από τους ανθρώπους που ευχαριστώ τον Θεό που τους έστειλε στη ζωή. Το έχω πει πολλές φορές και το λέω πάντα στους συνεργάτες μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο στη ζωή μας από τον Θεό το να συναντήσουμε ανθρώπους που μπορούμε να εμπιστευτούμε. Και ο Κώστας Κανωτής μας έμαθε να εμπιστευόμαστε, μας έμαθε να νιώθουμε ελεύθερα, να μπορούμε να διαλεγόμεθα, να μπορούμε να αναμετριόμαστε κάθε στιγμή, να μπορούμε να πιστεύουμε στην αγιότητα που διδάσκουμε. Μαρνίτων και ποτό στη μάχη σήμερα με τον σας τιμά και σας παρακαλώ να δεχτείτε αυτό τον χρυσό σταυρό της Μητροπόλεως μας ως το ελάχιστο ευχαριστώ όλων για όσα έχετε προσφέρει και για όσα θα προσφέρετε ακόμη τα πολλά χρόνια που ο Θεός σας ευχαριστεί να ζείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να συγχωρέσω τον αθώον, είναι αθώος άνθρωπος του κ. Σαββαζιώτη, ή να τον συγχωρέσω για τις υπερβολές που είπε για μένα, για να μην μένει ασυγχώρητος από μένα και ασταλτητής και από τους πραγματικούς. Είδατε, αδελφοί μου, πατέρες και αδελφοί μου, πώς πρέπει να καταντήσει κανείς για να μπορούν οι άλλοι να του κάνουν επέμβους και δώρα και τιμές κτλ. Να γίνει έτσι σαν και εμένα και σαν άλλους πολλούς που είναι στην ηλικία μου, γεροντάκια, κακόμοιρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σηκώσουν το βάρος των επένων που είναι πάντοτε πάρα πολύ ιδιαίτερη για τον κάθε ένας μας. Έτσι λοιπόν, με το ότι στα γεράματά μας στενεύουν, αυτό είναι μια ασφάλεια για μας, γιατί απέναντι στους επένους, εμείς διαθέτουμε τη μνήμη των αμαρτιών μας. Και είναι τόσο βαριά και τόσο πλούσια το περιεχόμενο αυτής της μνήμης ύστερα από τα 83 χρόνια ζωής. Και οι αποτυχίες μας έρχονται συνεχώς και μας περιτριγυρίζουν σαν τα τελώνια. Και γι' αυτό το λόγο ισορροπούν οι έπαινοι με την εσωτερική. Πήρα τη γνώση που έχουμε, όσοι έχουμε κιόλας, γιατί δεν έχουμε αναπτυχθεί, γνώση της αναξιότητάς μας.
Εμένα με συγχρόνισε τελευταία, τον τελευταίο μου εγγονάκι, η Μαριούλα του Παπαγιώργη, η οποία της είπα το φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, και στο τέλος μου λέει τη συγχρονιστικότερη ερώτηση που μπορεί να κάνει κανείς σήμερα στην παιδεία μας. Τι είναι, παππού του Θεού, τα πράγματα? Εκείνη την ώρα κατάλαβα ότι είμαι ανέτοιμος να απαντήσω στο παιδί. Συνεχώς όλη μου τη ζωή μου του Θεού τα πράγματα σχολούμαι. Αλλά για να τα πω έτσι συμπυκνωμένα σε μια φράση και για να την ακούσει ένα παιδί, δεν μου έτοιμο. Και εμείς αυτά τα Θεού τα πράγματα που χάσαμε. Και η Εκκλησία μας αυτή την ώρα, που τόσες γκρίνες έχουν πολύ για την ανεπάρκειά της, κι όμως δεν έχει ανεπάρκεια μεγάλη, η Εκκλησία μας είναι υποχρεωμένη να δείξει στον κόσμο του Θεού τα πράγματα. Και ξέρετε, μόνο οι μάρτυρες μπόρεσαν να δείξουν ένα μέρος από το Θεό τα πράγματα. Κανείς από τους ανθρώπους που είναι ευχαριστημένοι από αυτή τη ζωή και τους λες τι κάνετε, γιατί είμαστε καλά, δώσε το Θεό, όλα καλά, δεν είναι σε θέση να δείξει το Θεό τα πράγματα. Και εμένα με συνέχει η αποτυχία μας όλων εμάς που μενογέρουμε στις εκκλησίες και που μιλάμε εδώ και εκεί στις ομιλίες που κάνουμε, με συνέχει το γεγονός ότι ο κόσμος μας φεύγει από τα χέρια μας. Και λέω ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αποτύχει, όπως ένας Ιούδας μέσα στους 12 μαθητές του Χριστού. Και να φταίει ο ίδιος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έφταξε κανένας άνθρωπος. Αλλά ένας λαός ολόκληρος για να αποτύχει, δεν μπορεί να αποτύχει χωρίς την ευθύνη των ηγετών του. Όχι μόνο των πολιτικών που συνήθως να λέμε, και των οικονομικών ηγετών και των διοικητικών, αλλά και των πνευματικών ηγετών του. Και αυτή την αίσθηση της ευθύνης που έχουν δάσκαλοι και ιερείς και όλοι οι μεγάλοι ιερείς, από κάποια ηλικία και ύστερα μας φυλάνε το χέρι, γιατί μας θεωρούν πατέρες όλοι. Η ευθύνη μας είναι τεράστια, γιατί ο κόσμος φεύγει από τα χέρια μας. Το πιστέψτε ότι έχουμε 5% του λαού να εκκλησιάζεται. Η τραγική αποτυχία μας και για την οποία οφείλουμε να χτυπήσουμε το κεφάλι μας στους τοίχους για την ευθύνη μας, για τη συνενοχή μας αυτής της πτώσης. Δεν μπορεί να τιμούμε και να βραβεύουμε ένας τον άλλον μέσα σε μια κοινωνία που με τα μόλις 10-11 εκατομμύρια κατοίκους έχει 300 με 400 χιλιάδες εκτρώσεις στον χρόνο. Κανένα τζιχαντιστής δεν μπόρεσε να σκοτώσει τόσο κόσμο. Λοιπόν, αυτή την πτώση των νέων μας στα ναρκωτικά δεν μπορούμε να τη δικαιολογήσουμε με τίποτε παρά κυρίως το 99% με την ευθύνη των γονέων. Και αυτά που λέμε για την παιδεία και που λέω και εγώ εναντίον της παιδείας και έχω γράψει για τα βιβλία, τα σχολικά, τους εκπαιδευτικούς, δεν είναι τίποτα μπροστά στην ευθύνη του κάθε γονιού όταν ξυπνήσει το παιδάκι του το πρωί και πριν να πάει στο σχολείο, δεν του λέει έλα παιδί μου να κάνουμε την προσευχή μου μπροστά στο εικονοστάσιο. Γιατί στα χρόνια, στους τρεις πρώτους αιώνες μέχρι το διάτερμα των Εδιολάμων, όλα τα σχολεία, όλες τις οικουμένες διακομωδούσαν τον Χριστό. Και μετά ακόμη λίγα χρόνια μετά, 2-3 χρόνια ύστερα, δεν κάνανε τίποτε άλλο και έχουν σωθεί και σχέδια που κάνουν στους πίνακες της εποχής εκείνης που εξευτελίζαν τον Χριστό. Ήταν μέσα στο μάθημά τους αυτό. Και εκείνη η εποχή ακριβώς έβγαλε την Αγία Κατερίνη, τον Αγίο Γεώργιο, τον Αγίο Δημήτριο, εκατομμύρια μαρτύρων, όχι απλώ χριστιανών που λένε εγώ είμαι χριστιανός. Άρα, οι οικογένειες που ήταν κολλημένες στην ενορία και οι ενορίες που ήταν ενορίες ναών, έσωσαν τον κόσμο μετά τον Θεό και δεν τους επηρέασε η κακή παιδεία. Λοιπόν, μην γκρινιάζουμε όπως γκρινιάζω και εγώ και έχω γράψει τόσα πράγματα για την παιδεία μας, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι τα παιδιά, όπως αντιδρούν στους γονείς και λένε όχι εγώ θα πάω εκεί που θέλω και δεν σ' ακούω κτλ,
έτσι είναι ικανά να αντιδράσουν και να γίνουν τις πιο κακές παιδείες. Αν έχουν ένα κίνητρο, και το κίνητρο είναι οι γονείς τους, πάψαμε να είμαστε γονείς. Έχουμε ένα μεγάλο άθλημα που δεν τα καταφέραμε ακόμα να το σηκώσουμε. Την επιτυχία εντός εισαγωγικών του παγκόσμιου πολιτισμού. Ο παγκόσμιος πολιτισμός έφερε τόση ευημερία που δεν τη σηκώνουν οι πλάτες του κόσμου. Και όσοι είναι ευχαριστημένοι σε αυτόν τον κόσμο, είναι ιδεολογικά ευχαριστημένοι. Λένε ότι αφού όλος αυτός ο πολιτισμός αποσκοπεί στο να δώσει στον κόσμο ευτυχία και ευημερία, άρα είναι καλός. Και από την ύστερα κρίνουν ότι δεν είναι πολιτισμός, ότι είναι κακό. Πώς θα σηκώσει κανείς αυτό το βάρος ενός πολιτισμού που είναι βαρύτατος, είναι λέει επιτυχέστατος, αλλά δεν έγινε κανένας ευδαίμονα από αυτό. Το λέει ο Σοφοκλής αυτό. Και πλούτος πολλής και ευτυχία πολύ να πέσει επάνω σου να σε πλακώσει, μπορεί να γίνει τυχερότερος, λέει, αλλά ευδαίμον όχι. Και όταν το λένε άνθρωποι, το κράτος, αυτό δεν είναι αστείο. Αυτή λοιπόν, αγαπητοί μου, την διαπίστωση και αυτή την πληροφορία που έχω για το σύγχρονο κόσμο και τη ζωή μας, αυτά όλα με συνέχουν και δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια. Και με συνέχεια ακόμη το ότι ένας παπάς επάνω στην Κομωτινή με πήρε πριν από την ομιλία που πήγα να κάνω, λέει να σου δείξω δει την πόλη μας. Και περάσαμε μέσα από τα σπίτια του Λουκόσπιτα, γιατί είναι πολλά εκεί. Είναι η πλειοψηφία η Τουρκική, οι μουσουλμάνοι δηλαδή. Λοιπόν, λέει, έχω να σου εξομολογηθώ, λέει, έναν πειρασμό δάσκαλε. Λέω τι, οι οικογένειες, λέει, των μουσουλμάνων εδώ είναι καλύτερες από τις δικές μας. Τα παιδιά τους σέβονται τον πατέρα τους και δεν ξύπνουν βαδιά τους στα μπα. Άντε λοιπόν να σηκώσεις αυτή τη διαφορά και να δείξεις αυτά τα παιδιά μεγαλωμένα εκτός Ορθοδοξίας, εκτός Εκκλησίας, ότι πρέπει να γίνουν καλύτερα, σαν ποιος καλύτερα να γίνουν θα σου πει. Άντε να τις σηκώσει αυτό το άθλημα το μεγάλο, να είναι ένα σχολείο πάνω στα κομμακοχώρια, να το παιδάκι να έρχεται και να βαστάει τη χειλιά του, του λέει, στέκεις βρε, είπε η μάνα μας από την αυγή του λίγου, από την αυγή λέει, μέχρι το βράδυ θα μας λέξει εμείς, να μην βάλουμε ούτε νερό στο στόμα μας, έχουμε Ραμαζάν. Και ο δάσκαλος, ο Έλληνος, ο Χριστιανός, ήταν σαρακοστή και το ξέρει το παιδί, γιατί εκεί τα ξέρουν όλα, πιο καλά ξέρουν τα χριστιανικά από τα δικά τους. Έτρωγε το σαντιτσάκι του, το σαραμάκι του και το παιδί το κοιτάζει με ανοιχτά τα μάτια και του λέει, εσείς δεν πιστεύετε Κύριε. Να μου πείτε τώρα ποιοι είναι το εσείς, σε ποιους εσείς απευθύνεται το παιδί. Και τι να απαντήσει αυτός. Λέει, χτύψε το παιδί γρήγορα στην τάξη σου. Λοιπόν, όταν μας αφήνουν άναυδους αυτά τα πράγματα, δεν μπορούμε να κινηθούμε. Δεν μπορούμε να κινηθούμε. Και ξέρουμε ότι όλα αυτά έχουν συνέπειες όχι στο να είμαστε καλύτεροι, να πούμε ότι ξέρετε, να τα σκεφτούμε αυτά, από άλλο θα είμαστε καλύτεροι. Αλλά και για να υπάρξουμε. Η Ελλάδα ζει. Κάθε χρόνο γεννιόνται 5-6.000 παιδάκια λιγότερα, οπότε πόσα είναι που γεννιόνται. Σε 20 χρόνια δεν θα γίνεται κανένα θεολογικά να είμαστε. Φτάσαμε να είμαστε τόσο κοντοκέφαλοι στο Θεό να μας απειλεί όχι μόνο με την αιώνια κόλαση, αλλά και με την επίγεια ανυπαρξία μας. Και θα είμαστε τώρα, θα χαμογελάσουμε ευχαριστημένοι, να πούμε τον αγώνα των καλών υπόλοιπων, με πούτους, πού είναι οι καρποί του αγώνα που κάνουν. Είναι τόσο λίγοι που πραγματικά δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Γι' αυτό και εγώ είμαι ανήσυχος, επειδή βλέπετε έχουμε και παιδιά και λέμε καλά τα παιδιά τα ξεχάσεις τα άλλα, είναι παιδιά άλλων όνων. Αλλά στα δικά σου παιδιά πώς να συμβιβαστείς με την απώλεια που έχει φιλοδορήσει στον κόσμο ο λεγόμενος μέγας πολιτισμός. Γι' αυτό αγαπητοί μου θέλω να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο της χριστιανικής μας ζωής. Με συνέχεια ο λόγος του Αγίου Πορφυρίου που πήγαινε και τον έβλεπα και τα λέγαμε. Με συνέχεια που λέει ότι 7-8 θεολόγοι
λαμπροί, πολύ μορφωμένοι, σπουδαίοι, λέει, που να μιλάνε και να πείθουν τον κόσμο, δεν αξίζουν όσο ένας ασκητής κρυμμένος μέσα στις πέτρες που προσεύχεται μέρα και νύχτα για τον κόσμο. Άρα πρέπει να γίνουμε εσωτερικοί χριστιανοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η άσκηση θα μας σώσει και όχι η γνώση. Και όταν λέμε γνώση στην χριστιανική μας σκέψη, δεν είναι μια πληροφόρηση. Εννοούμε την ολοκλήρωση του έρωτα που έχουμε μέσα μας με τον Χριστό. Να μας περάσουν για παραβούς δηλαδή, να έχουμε παραλήρημα. Υπάρχει μόνο με αυτόν τον τρόπο ελπίδα να αλλάξει κάτι στον κόσμο. Και τα δάκρυα της μετάνοιας είναι τα γλυκύτερα δάκρυα, πολύ πιο νόστιμα, πολύ πιο απελευθερωτικά από τα γέλια και τα χαχανιτά που μας προσφέρει ο σύγχρονος πολιτισμός. Ανοίξε ένα ραδιόφωνο οποιοδήποτε, κάντε έτσι αυτό που δείχνει τους σταθμούς και να δείτε σε όλη τη διαδρομή που θα κάνουν όλα τα κανάλια ότι είναι πραγματικά σαν να είναι όλοι κλόουν και προσπαθούν να διασκεδάσουν τους γραμμένους ανθρώπους για να ξεχάσουν τα χάλια τους. Έτσι, όλος ο πολιτισμός είναι ένα παυσίπονο, ένα ναρκωτικό. Θα πείτε να τον αρνηθούμε, όχι, να τον κερδίσουμε. Ο Χριστός δεν αρνείται τίποτα. Αντικείμενος λέγεται μόνο ο πονηρός μέσα στην γλώσσα της Εκκλησίας μας. Είναι αυτό που προσλαμβάνει τα πάντα. Πρέπει να τα κατακτήσουμε. Πρέπει να τα κερδίσουμε. Και για να τα κερδίσουμε όλα αυτά πρέπει να χάσουμε τον εαυτό μας. Να ξεχάσουμε ότι εγώ είμαι ο τάδε και ότι εγώ είμαι σπουδαίος και γράφω και λέω κτλ. Και αυτό εύχομαι σε όλους μας και σε μένα και σε όλους μας με τις ευχές των συμπαρασμιωτάτων να αρχίσουμε να το πειραματιζόμαστε, να ξεχνάμε τον εαυτό μας, να αγαπάμε όλο τον κόσμο και όταν ακόμα δεν μας το λέει η καρδιά μας, να πάει ο νους μας, βαστό είναι ο Πορφύριος αυτό λέει, άμα λέει δεν σου λέει η καρδιά σου, βάλε με το νου σου να τη διορθώσεις την καρδιά σου, πεις καλή κύριε μου, νιώσει λύπη για τον άλλον που πεθαίνει, να την εξαναγκάσεις, να κάνεις ό,τι θα έκανες αν ένιωθες τη συγκίνηση και όταν θα σου χαρίσει ο Θεός και τη συγκίνηση. Και έτσι να αρχίσει ένας καλός δρόμος και έχω την ελπίδα γιατί δεν δικαιούμαι την ελπίδα εφόσον εγγυητής είναι ο Χριστός και οι ιεράρχες μας και κάθε ένας χριστιανός που γονατίζει και προσεύχεται για τη σωτηρία μας. Ευχαριστώ πολύ.